Ένα πραγματικό κόσμημα έδεσε στο λιμάνι του Ηρακλείου με χρυσό το ολοκληρώσει την επιβίβαση των επισκεπτών που επέλεξαν να ξεκινήσουν από το Ηράκλειο την καλοκαιρινή τους απόδραση σε ελληνικά νησιά και όχι μόνο. Πρόκειται για το Europa 2 της Hapag-Lloyd θεατρικής εταιρείας του ομίλου TUI που έκανε πρεμιέρα με το σύνολο των επιβατών που μπορούσε να φιλοξενήσει. Από τα 510 περίπου άτομα, τελικά 340 λόγω μέτρων που επιβάλλει να ληφθούν η κρίση της πανδημίας. Έχει ξανάρθει το πλοίο στην Ελλάδα στο παρελθόν και έρχονται τώρα ξανά γιατί γνωρίζουν την επαγγελματικό επίπεδο και βαθμό λειτουργίας των ελληνικών λιμανιών και τα εμπιστεύονται. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να υποδεχόμεθα εδώ μικρότερα κουραζιερόπλια, όμως κουραζιερόπλια τα οποία φιλοξενούν επιβάτες υψηλότερου εισοδηματικού επίπεδου, VIP επιβάτες. Το Europa 2 έχει χαρακτηριστεί ως κουραζιερόπλιο 5 αστεριών πλάς. Για κάθε επιβάτη αντιστοιχεί σε προσωπικό περισσότερο από ένας εργαζόμενος και η ασφάλεια που όπως λένε παρέχει το κουραζιερόπλιο είναι μοναδική. Όσο για τους χώρους μέσα στους οποίους μπορεί να περάσει τη μέρα του επισκέπτης, μάλλον έχει χαρακτηριστικά ιδανικότητας, εξυπηρετώντας όλα τα γούστα και κάθε άνεση. Παρακολουθούμε την κατάσταση σε όλο τον κόσμο, η οποία βελτιώνεται και πιστεύουμε ότι ο εμβολιασμός θα είναι πραγματικά αυτό ο καταλύτης που θα βελτιώσει πάρα πολύ την κατάσταση. Νομίζω ότι έτσι καταφέρουμε πραγματικά και αναβαθμίζουμε το επίπεδο του τουρισμού στη χώρα μας, στην πόλη μας και στο νησί μας. Το κουραζιερόπλιο φιλοξενεί κυρίως Γερμανούς, Ελβετούς και Αυστριακούς επισκέπτες και συχνά, όπως επισήμανε ο καπετάνιος του πλοίου, κάνουν επαναλαμβανόμενα αυτή την κρουαζιέρα, καθώς αγαπούν αυτόν τον τρόπο διακοπών αλλά και την Ελλάδα. Η έγκαιρη αντίδραση και σωστή αντίδραση σε κάθε περιστατικό έδειξε ένα βαθμό ετοιμότητας, ο οποίος επιβραβεύεται το τρέχον έτος. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπως όλες οι υπηρεσίες του λιμενικού σώματος, είναι παρόντες. Είναι πάντα εδώ με διακριτό ρόλο να επιβλέπουν και να εποπτεύουν όλα τα ισχύοντα μέτρα προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια στο λιμάνι, ασφάλεια στους χρήστες και στους διακινούμενους επιβάτες, ακόμα και της κουραζιέρας. Μέχρι το τέλος Μαΐου θα υπάρξουν 3 ακόμη κουραζιερόπλια στο Ηράκλειο, ενώ μέχρι αυτή την ώρα υπολογίζεται ότι στο σύνολό της η σεζόν θα φιλοξενήσει στο λιμάνι του Ηρακλείου περισσότερα από 168 κουραζιερόπλια, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού λιμένος. Έχουμε 167 κουραζιερόπλια. Μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουμε ακόμα 3 νομίζω, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι. Το μόνο μελανό σημείο της κουραζιέρας αυτής είναι το ότι δεν κατεβάζουν κόσμο πλέον στην αγορά του Ηρακλείου, ακριβώς γιατί δεν επιτρέπεται λόγω ασφαλείας της υγείας.